Πάμε να δούμε τους λέοντες. Για τα λιοντάρια, αντιθέτως, το Σαββατοκύριακο αυτό με τη Σελήνη στον Τοξότη έρχεται με ιδιαίτερη έμφαση στο κομμάτι που αφορά τη διασκέδαση, τις εξόδους, την προσωπική σας ζωή, την ερωτική σας ζωή. Βέβαια, μπορεί να παίζουν διάφορα περίεργα σενάρια και να είναι λίγο δυσδιάκριτα τα όρια στις σχέσεις, τις φιλικές και τις ερωτικές, και μιλάω για αυτούς που δεν έχουν μία σχέση, αλλά που μπορεί, ας πούμε, τώρα να βγαίνουν με κάποιον, κάποια, και να υπάρχει έτσι ένα ενδιαφέρον, αλλά να μην είναι ξεκάθαρο ότι αυτό το ενδιαφέρον είναι ερωτικό. Είναι δηλαδή αυτό το στάδιο το αρχικό, που δεν ξέρεις τώρα αν όντως ο άλλος ενδιαφέρεται για σένα ερωτικά. Αυτό ωραίο είναι, έχει τη γλύκα. Που έχει και αυτό τη γλύκα του, αλλά έχει και ένα, ξέρεις, έχει μια αγωνία, τι θα γίνει, πώς θα γίνει. Δυστυχώς αυτό το κομμάτι δεν ξεκαθαρίζει ακόμη, αγαπητοί λέοντες. Θα πρέπει να είστε λίγο υπομονετικοί δηλαδή και ψύχρεμοι. Εσείς βέβαια δώστε ένα πράσινο φως μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Αλλά δεν είναι, είπαμε, μία περίοδος, το λέγαμε και χτες, που να ευνοεί εντελώς το κομμάτι των ερωτικών σχέσεων. Δηλαδή δεν μπορείτε να βγάλετε σίγουρα συμπεράσματα. Και επειδή ακριβώς δεν μπορείτε να βγάλετε σίγουρα συμπεράσματα, και επειδή και η χιλόπιτα, καταλαβαίνετε, δεν είναι ωραίο πράγμα, καλύτερα λοιπόν να δώσετε ένα πράσινο φως, αλλά μην ανοιχτούμε και πάρα πολύ, ε! Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Λοιπόν, πέρα από αυτό, κοιτάξτε να περάσετε και καλά το Σαββατοκύριακο, σημερινή μέρα. Είναι μια περίεργη μέρα, κυρίως σε θέματα που αφορά επαγγελματικά, με την έννοια ότι μπορεί κάποιος να προσπαθεί να σας επιβάλλει μία άποψη για το πώς πρέπει να πείτε κάτι ή πώς πρέπει να κάνετε κάτι στη δουλειά. Αυτό είναι ένα θεματάκι, γιατί είναι πιανού εγωισμός τελικά θα υπερισχύσει. Μην μπείτε σε αυτό το τρίπ, σε αυτό το παιχνίδι, γιατί τελικά δεν πρόκειται να βγει κανένας κερδισμένος και απλά θα χαλαστείτε.